Πάνε χαρτίδα. Άντε, γιατί... Το 5ο λεπτό εδώ στο δημοτικό γήπεδο της Κίνης, το 0-0 εξακολουθεί να παραμένει. Σε ένα ποδόσφαιρο πολύ ωραίο παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή και από τις δύο ομάδες. Να πούμε ότι μετά το πρώτο πιεστικό 7 λεπτό που είχε η ομάδα της Κίνης, οι παίκτες της Ένωσης Αποστόλου Παύλου ισορρόπησαν το παιχνίδι, βγαίνουν και αυτοί στην επίθεση. Μέχρι στιγμή βέβαια δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν την αιστεία του Πάπου. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την ομάδα της Κίνης, η οποία εκτός από τις πάσεις των 5ο λεπτό, το κεφαλιά του Φαρούκ που έδιωξαν σε κόρνερ οι αμυντικοί, την εκτέλεσή του και το δυνατό σουτ του Δήμου που μπλόκαρε ο Σταματέλος. Δεν υπήρξε άλλη φάση στον αγώνα. Ισορροπημένο αυτή τη στιγμή το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες με τους παίκτες. Ναι.
Πάτωνε, μπράβο εκεί. Πιο καλά, πιο καλά. Πήρα ένα πάρου, δεν κίνησε εμείς. Δεν κίνησε εμείς. Πήρα ένα πάρου, δεν κίνησε εμείς. Μπράβο, ήρεμα. Όπου έχουμε φτάσει στο 19ο λεπτό και πριν μερικά δευτερόλεπτα η ομάδα της Ένωσης Αποστόλου Παύλου είχε μια καλή στιγμή όταν έγινε μια σέντρα από δεξιά από τον Σημειονίδη, πετάχτηκε εκεί με κεφαλιά, προσπάθησε μάλλον να πλασάρει εκεί ο Ηλιάδης, όμως δεν έπιασε την μπάλα, έτσι χάθηκε μια καλή στιγμή μπορούμε να πούμε για την ομάδα της Ένωσης Αποστόλου Παύλου, η οποία έχει ισορροπήσει το παιχνίδι και βέβαια το αποτέλεσμα εξακολουθεί να παραμένει στο 0-0. Ανάμεσα στις δύο ομάδες, ένα γρήγορο ποδόσφαιρο παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Με την Κίμη να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά και την Ένωση του Αποστόλου Παύλου να έχει ισορροπήσει το παιχνίδι και να παρακολουθούμε ένα πραγματικό ντέρμπι αυτή τη στιγμή. 20 λεπτό του παιχνιδιού. Φάουλ για την ομάδα της Κίμης με τον Καρατζά. Εκτελείται η μπάλα στον Τσιάτσιο. Αυτός πολύ ωραία την ανοίγει στον Γεωργουδάκη. Αυτός πολύ ωραία αποφεύγει να αντιπαλώνει. Γίνεται μια παλιά τρύπα προς την εστία του Σταματέλου. Όμως εκεί παίχτες της Νεοκεσάριας με τον συγγνώμη της Ένωσης Αποστόλου Παύλου με τον Σαριγιαννίδη αφήνουν την μπάλα έξυπνα να καταλήξει στο τερματοφύλακά τους και συνέχεια στο παιχνίδι με τους παίχτες της Ένωσης να γυρίζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους με τον τερματοφύλακά τους και τους ακραίους αμυντικούς. Τώρα προσπαθούν να την κάνουν την μπάλα προς το χώρο του κέντρου. Πραγματικά το κάνουν με τον Ελευθεριάδη, ο οποίος στο χώρο του κέντρου κάνει την μπάλα από τον Φαρούκ να ανοίγει και έχουμε δυνατό σούτ εκεί. Παράλληλο, πολύ ωραίο σούτ από τον Γεωργουδάκη και την μπάλα να πηγαίνει στην άλλη πλευρά. Ο Δήμου την κερδίζει, είναι αυτός που αποφεύγει έναν αντίπαλό του. Σεντράρει πολύ ωραία. Κόβουν εκεί τελευταία στιγμή οι παίκτες του Αποστόλου Παύλου και φεύγουν γρήγορα στην κόντρα επίθεση με τον Σαλέπη. Εκεί στο χώρο του κέντρου οι παίκτες της Κίμης των Μακάρων γυρίζουν λίγο προς τα πίσω, τροφοδοτεί τους συμπαίκτες και προσπαθούν να βγουν μπροστά οι παίκτες της Ένωσης. Κερδίζουν ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου ενώ έχουμε φτάσει στο 21ο λεπτό. Ήταν πολύ καλή ενέργεια αυτή που έκανε ο Γεωργουδάκης, ο οποίος σέντραρε, έκανε μια σέντρα σουτ παράλληλη προς το τέρμα. Η μπάλα πήγε από την άλλη πλευρά του γηπέδου στο σημειάκι του κόρνερ. Εκεί ο Δήμου την κέρδισε, έκανε την παράλληλη σέντρα και τελικά έδιωξαν οι παίκτες της Ένωσης. 0-0 φίλες και φίλοι εδώ στο δημοτικό γήπεδο της Κίμης. Και τώρα οι παίκτες του Αποστόλου Παύλου προσπαθούν με τον Ελευθεριάδη. Χάνουν την μπάλα, την κερδίζει ο Φαρούκ, την μπάλα ανατροπή εκεί και φάουλ σε καλό σημείο ο Γιώργος Άκουσα, αλλά ήταν η φάση γρήγορη και δεν ήθελα
να την κόψω. Φάουλ λοιπόν για την ομάδα της Κίμης. Έχουμε μία διακοπή. Όπου έχουμε το φάουλ σε καλό σημείο για την ομάδα της Κίμης. Στείνεται το τείχος για τους παίχτες της Ένωσης, ενώ έχουμε και μια κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έγινε πάνω στο Φαρούχ στη φάση αυτή. Και βέβαια την εκτέλεση φάουλ, την κίτρινη κάρτα την πήρε ο Πιέτρα για τους φιλοξενούμενους. Και φάουλ λοιπόν σε καλό σημείο για την Κίμη. Πέντε παίχτες της ομάδας της Ένωσης Αποστόλου Παύλου στο τείχος. Είναι αρκετά πίσω βέβαια, δεν πιστεύω να γίνει σουτ από την πλευρά εκείνη, αλλά πλασάρονται όλοι ψηλοί της Κίμης στα καρέ της εστίας του Σταματέλου. Ο διαιτητής τοποθετεί το στίχος στο σωστό σημείο. 23ο λεπτό του παιχνιδιού εδώ στο δημοτικό γήπεδο της Κίμης. Το 0-0 εξακολουθεί να παραμένει. Η ομάδα της Κίμης είναι αυτή που ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ, να φέρει την μπάλα μέσα στα καρέ της Ένωσης Αποστόλου Παύλου. Παίρνει θέση και ο τερματοφύλακας. Ο διαιτητής τώρα ασφυρίζει για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Εκτελείται στα καρέ του Σταματέλου. Δυνατό δοκάρι. Ήταν εκπληκτικό το σουτ, φίλες και φίλοι. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Έτσι γλιτώνει η ομάδα του Αποστόλου Παύλου από μια βέβαιη παραβίαση. Ήταν εκπληκτικό το σουτ το οποίο έκανε ο Καρατζάς. Και η μπάλα τράταξε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Σταματέλου. Στο 23ο λεπτό η φάση αυτή. Έτσι λοιπόν η ομάδα της Ένωσης γλιτώνει. Και βέβαια η ομάδα της Κίμης κάνει τη μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι αυτό του Καρατζά να προηγηθεί στο σκορ. 24ο λεπτό λοιπόν εδώ στο γήπεδο της Κίμης και το 0-0 παραμένει. Νέα επίθεση από τους παίκτες της Κίμης και πλάγιο out κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Γιώργο. Μέσα στο τέρμα πεζόταν της Ένωσης, πήγε ο Φαρούχ να πιάσει μια κεφαλιά και μπλόκαρο κολκύπερ το Σταματέλος. Έτσι στο 20 ακριβώς, στο 24ο λεπτό το αποτέλεσμα εξακολουθεί να είναι 0-0.